Θα παραμείνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο συγκεκριμένο θέμα. Καλησπέριζω μέσω Skype τον κύριο Χρυσοβαλάντη Γιαλαμά, πρόεδρο της Ένωσης Συνοριοφυλάκων Εύρου. Κύριε Γιαλαμά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Με ευχάριστα από ό,τι φαίνεται νέα σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά σας και το ανθρώπινο δυναμικό που έρχεται να βοηθήσει, να στελεχώσει τις υπηρεσίες, καθώς επίσης και την επέκταση του φράχτη από την άλλη πλευρά. Αναγκαία, αναμενόμενα βέβαια όλα αυτά που ακούσαμε και ευελπιστούμε να γίνουν πολύ σύντομα όλες αυτές οι εξαγγελίες από τον κύριο Υπουργό μας. Πάρα πολύ σημαντικές. Τα βήματα σίγουρα έχουν γίνει, αλλά τα βήματα που περιμένουμε, το έχουμε πει πολλές φορές, περιμένουν να γίνουν ακόμα πιο γρήγορα. Αυτή τη δύναμη του προσωπικού την αναμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως αναμένουμε και μια απόφαση που έχει να κάνει με τους συναδέλφους μας που αφορά τους αδοπανούς που βρίσκονται σε μια κατάσταση ομοιρίας. Και εκεί πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση και για αυτούς τους συναδέλφους. Από εκεί και πέρα, το ξαναλέω, ό,τι γίνεται για τη φύλαξη των συνόρων της χώρας μας, για τη φύλαξη των συνόρων του Εύρου μας, είναι πάρα πολύ καλό. Καλυτερεύουν οι συνθήκες εργασίας της δουλειάς μας. Η φύλαξη γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματικότερη και έτσι είμαστε κι εμείς πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Γιατί με πάρα πολύ μεγάλο κόπο αυτή τη στιγμή, με πάρα πολύ μεγάλο φιλότιμο, φιλοπατρία, προσπαθούμε να κρατήσουμε όλες αυτές τις ροές που συνεχώς όλα αυτά τα κυκλώματα των διακινητών χτυπούν τον Εύρο μας. Τώρα, ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 550 συνοριοφυλάκων συνολικά. 250 από αυτούς έρχονται στον Εύρο. Αρκεί αυτός ο αριθμός, κύριε Γιαλάμα, θεωρείτε? Νομίζω ότι δεν αρκεί. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Νομίζω δεν αρκεί. Όμως μαζί με τους 300 και 250 είναι ένας πάρα πολύ καλός αριθμός. Έχει γίνει ήδη μία ανανέωση στο προσωπικό μας με τους 400. Αλλά βλέπουμε ότι δυστυχώς συνεχώς οι προκλήσεις των συνόρων της χώρας μας πολλαπλασιάζονται. Βλέπουμε συνεχώς τα προβλήματα από τη γείτονα χώρα αλλά και από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής με όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται. Σίγουρα αναμένουμε και τα κυκλώματα των διακινητών να επιλέξουν σε λίγο καιρό κόσμο από το Αφγανιστάν. Το περιμένουμε αυτό το κύμα. Ευελπιστούμε να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά σίγουρα τα κυκλώματα των διακινητών θα επιλέξουν αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί το περιμένετε και πολύ σημαντικό, κύριε Πρόεδρε? Αυτό μας έχει δείξει η εμπειρία μας και με την κρίση της Συρίας το 2015, αλλά και αυτό που σας είπα πριν, όλες αυτές οι προκλήσεις που βλέπουμε είναι συνεχόμενες. Και δεν έχει σταματήσει η Τουρκία, η γείτονα χώρα, δεν έχει σταματήσει να εργαλοποιεί το μεταναστευτικό, ζητώντας, εξανακάζοντας τόσο την χώρα μας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκβιάζοντας συνεχώς, ζητώντας περισσότερα χρήματα. Πολύ σημαντικό θα είναι, πέρα από τους 250 εδώ που θα έρθουν στην περιοχή μας, που θα έρθουν στον Εύρο μας, είναι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που θα πάνε σε περιοχές της Β' ζώνης, που οι περιοχές Β' ζώνης εδώ και πάρα πολλά χρόνια πραγματικά είναι εγκατελειμμένες, είναι υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης και μετανάστευσης είναι εγκατελειμμένες και είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Β' ζώνη, αυτές οι υπηρεσίες να πάρουν ζωή και να μπορέσουν να αποδώσουν καλύτερα και αυτές για τη φύλαξη των συνόρων μας. Κύριε Γιαλαμά, να σας ευχαριστήσω πολύ στο σημείο αυτό. Αναμένουμε φυσικά όλα αυτά τα νεότερα το επόμενο διάστημα και να αλλάξουμε.